το δημοψήφισμα διεξήχθη με όρους καθαρά εκλογικής διαδικασίας. Αυτό το οποίο πραγματικά συνέβη, νομίζω ότι σε όλα τα τμήματα, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν και πάλι εφορευτικές επιτροπές, ήταν μια πολύ καλή διαδικασία σε σχέση με το μέγεθος. Δεν σημειώθηκαν παρατράγουδα, τουλάχιστον στον χώρο των δικαστικών αντιπροσώπων που αφορούν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, υπήρχαν ζητήματα ερμηνείας και αυτά εντοπιζόταν περισσότερο στη διαλογή των ψηφοδελτίων. Όταν, για παράδειγμα, είχαμε πολύ λίγα χ αντί για σταυρό ή αν είχαμε κάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις ψηφοφόρων οι οποίες ετίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε παραβιαζόταν η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Εκεί είχα κάποιες κρούσεις από συναδέλφους, οι οποίες νομίζω ότι λύθηκαν, μια και η παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας είναι το κορυφαίο ζήτημα. Οι ερμηνείες οι οποίες δίδονται για το χ ή το σταυρό πολλές φορές έχουν να κάνουν με το γεγονός το ότι πολύ μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων επιλέγει ίσως αυτόν τον τρόπο για να δηλώσει τη δική του διάθεση και πρόθεση στο ψηφοδέλτιο. Όσο λοιπόν αυτά τα χ είναι πολύ λίγα, δηλώνουν, υποδηλώνουν και παραβιάζουν τη μυστικότητα, όσο είναι σε μεγαλύτερο βαθμό δεν παραβιάζουν καμία μυστικότητα ψηφοφορίας. Εκεί όμως που υπάρχει ένα θέμα είναι στα τικ τα οποία τίθενται. Ήταν καταρχήν πολύ στρεβλός τρόπος για να ψηφίσει κάποιος και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι προχώρησαν στην ακύρωση του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι η διαδικασία διεξήχθη άψογα.